Καλησπέρα, Λίνα. Η κακοκαιρία Μπάλος έχει δείξει τα δόντια της από τα ξημερώματα, κυρίως με κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή του Ιωνίου, όπου είχαμε πάρα πολλούς κεραυνούς οι οποίοι έπεσαν σε Κεφαλονιά αλλά και σε Ζάκυνθο. Ενώ τις επόμενες ώρες, τις μεσημεριανές ώρες, αναμένονται να έχουμε μεγαλύτερα ύψη βροχής και ισχυρά μπουρίνια, τα οποία όλοι ευχόμαστε να μην προκαλέσουν προβλήματα. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι οι εργασίες οι οποίες είχαν γίνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουν βοηθήσει αρκετά, μιας και τα προβλήματα τα οποία έχουμε είναι λιγοστά. Συγκεκριμένα έχουμε στην περιοχή της Αμαλιάδας, στην περιοχή της Αγίας Άννας, κάποια πλημμυρικά τοπικά φαινόμενα εξαιτίας φρεατίων, τα οποία υπερχείλησαν, δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τον μεγάλο όγκο νερού όπου υπήρχε στο συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να έχουμε το νερό να βγαίνει από τα φρεάτια στον δρόμο και να υπάρχουν πλημμύρες. Ενώ και στην Καλαμάτα, στην οδό σιδηροδρομικού σταθμού, υπήρχαν πλημμυρικά φαινόμενα, μιας και εκεί τα φρεάτια βουλώσαν από φερτά υλικά, τα οποία κατέβαζε το νερό, με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα. Να σου πω επίσης ότι εκτός από τα σχολεία τα οποία ακούσαμε στο ρεπορτάζ ότι είναι κλειστά, δηλαδή σε Μεσολόγγι και στο Αργοστόλι, έχουν κλείσει τα σχολεία στην Σάμη της Κεφαλονιάς, στην Ιθάκη, αλλά και στον Αστακό προληπτικό. Να αντιμετωπίσουν προβλήματα οι μικροί μαθητές. Πάντως περιμένουμε να δούμε τώρα το τι ακριβώς θα γίνει τις επόμενες ώρες με τον όγκο νερού που αναμένεται να πέσει στην Δυτική Ελλάδα από την κακοκαιρία Μπάλος, η οποία σφυροκοπά ολόκληρη την περιοχή.